Μένουμε στα επεισόδια και στα όσα προηγήθηκαν, αλλά και στα επόμενα βήματα. Εδώ, με τον Αστρουξία, καλησπέρα. Ασυπέρα. Ήταν κάτι που όλοι γνωρίζαν. Ακριβώ, Ήταν Μόνο εντύπωση δεν προκαλεί στου κατοίκου τη Λεμεσού τα όσα διαδραματίστηκαν χθε ε, στην επαρχία του. Και γιατί το λέμε αυτό, Νίκητα? Γιατί εδώ και μέρε η πόλη ήταν φέστιο έτοιμο να εκραγεί. Κάτι που γνώριζαν και οι αρχέ ασφαλεία. Ένα απλό έλεγχο, τον οποίο κάναμε και εμεί σε μέσα κοινωνική δικτύωση, θα δει ραντεβού. Είναι αυτά τα βίντεο που βλέπουμε που δόθηκαν από του οπαδού των δύο ομάδων το τελευταίο διάστημα. Αλλά και μια σειρά γεγονότων, τα οποία μαζεύονταν με αποτέλεσμα να δούμε τα όσα τραγικά είδαμε χθε. Παράδειγμα, η κλοπή μια κούκλα που ανήκει σε οπαδό τη ΑΕΛ, που είναι γνωστή στο φιλαθροκοινό και οι πληροφορίε ήθελαν αυτή να ήταν στην κατοχή των οπαδών του Απόλουνα και θα την είχαν μαζί του στην Κερκίδα. Είναι η κούκλα που βλέπουμε δίπλα από τον του. Ακριβώ. Ναι. Μάλιστα, στην Αδέλε Μεσού δόθηκε αγώνα όπω του παραδοθεί η συγκεκριμένη κούκλα, ώστε να ηρεμήσει κάπω η κατάσταση. Κάτι που δεν έγινε ποτέ. Η κλοπή, όπω μάθαμε, ήταν απάντηση σε άλλα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Την ίδια ώρα, στο ΤΑΕΛΕΜΕΣΟ, ομάδα ανακριτών ασχολείται με την ανάλυση κλειστών κυκλωμάτων ώστε να εντοπιστούν πρόσωπα τα οποία είχαν εισέλθει στο στάδιο ΑΜΕΓΑ μετά του ελέγχου αστυνομία να αξιολογηθούν οι κινήσει του και αν αυτά τα πρόσωπα κρύβονται πίσω από τι δεκάδε φωτοβολίδε. Και τι κρότιδε. Πριν πάμε στα υπόλοιπα, υπάρχουν ήδη τέσσερι φωτογραφίε στη δημοσιότητα που έδωσε πριν από λίγο η αστυνομία. Αν μπορούμε να τι δούμε, για αυτό που είπε με τα κλειστά κυκλώματα. Σιγά-σιγά είναι... σιγά ταυτοποιούν ανθρώπου, είναι αυτοί που βλέπουμε. Είναι οι πρώτοι καταζητούμενοι γύρω από τα επεισόδια που έγιναν στο στάδιο. Τα κλειστά κυκλώματα αξιολογούνται από μια ομάδα έξι ανακριτών του τα LMS. Αυτοί οι ανακριτέ αξιολογούν ποιοι μπήκαν και βγήκαν όταν έγινε ο έλεγχο από πλευρά αστυνομία και ίσω έβαλαν τι κροτίδε στο στάδιο. Αυτοί οι τέσσερι λοιπόν είναι καταζητούμενοι για τα επεισόδια που έγιναν εντό του στάδιου. Μάλιστα. Είναι, φαντάζομαι θα δοθούν και άλλε φωτογραφίε στην πορεία. Τώρα θυσία, γιατί φτάσαμε στα επεισόδια. Είναι άξιο απορία, Νικήτα, γιατί πάλι οι αρχέ κατάφεραν να τρέχουν Πίσω από τα γεγονότα, αφού γνώριζαν τα όσα γίνονταν στη Λεμεσό, είχαν τι πληροφορίε για επεισόδια εκτό σταδίου και το παραδέχθηκε και ο ίδιο ο αρχηγό. Άρα, όταν έχει 400 αστυνομικού, έχει και τι πληροφορίε. Γιατί πάλι πρέπει να βλέπουμε αυτέ τι εικόνε και μάλιστα να τίθενται σε κίνδυνο ανθρώπινε ζωέ. Και θα θέσω, Νική, τα δύο ερωτήματα. Και μακάρι να λάβουμε τι επόμενε μέρε κάποια απάντηση. Με όλα αυτά που είχαν ενώπιον του. Και αφού πονοκέφαλο υπήρχε και από την επίσκεψη του Υπουργού πριν μερικέ μέρε στην Αδέλε Μεσού, γιατί δεν ζητήθηκε τα μέτρα που αποφασίστηκαν για τη μετακινήση των οπαδών να τεθούν άμεσα σε ισχύ από τον συγκεκριμένο αγώνα. Και δεύτερο, σχεδόν όσοι έλαβαν μέρο στα επεισόδια έξω από το στάδιο είχαν βραχεί από τον 90. Σε λίγα λεπτά έτρεξαν και μπήκαν στο στάδιο. Πόσο δύσκολο ήταν, Νικήτα, να εντοπιστούν οι βρεγμένοι στι εισόδου και να οδηγηθούν για ανάκριση. Τώρα, συνεχίζει το έργο του αρχηγό αστυνομία. Ρωτήθηκε και πριν από λίγο ο πρόεδρο και είπε: Στείλαμε τόσου αστυνομικού. Δηλαδή, κάλυψε κάπω, θεωρώ, τον αρχηγό τη αστυνομία. Και ο ίδιο ρωτήθηκε από αυτού σήμερα στη διάσκεψη τύπου. Ακριβώ την ίδια ώρα και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, το κεφάλαιο παρέτηση του Στέλιου Παπαθεοδόρου επανέρχεται. Μπορεί ο ίδιο σήμερα με τι δηλώσει του να αναφέρθηκε σε παράγοντε που ίσω πέρασαν τα επικίνδυνα αντικείμενα στο στάδιο ή για άτομα που δεν έχουν βούληση να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση. Αλλά ίσω και ο ίδιο να αναζητήσει τι πάει λάθο τη τάξη τη αστυνομία. Και για να μιλήσουμε, Νικήτα, με ποδοσφαιρικού όρου, αν ο ίδιο έχασε τα αποδητήρια και πρέπει άμεσα να βρει λύση. Πάντω για τον ίδιο, σκέψη παρέτηση δεν φαίνεται να υπάρχει και το δήλωσε και το πρωί. Να δούμε τι είπε και επιστρέφουμε. Εμεί ω αστυνομία κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να μπορέσει αυτός ο τόπος να έχει καλύτερη ασφάλεια. Ε, και δεν είναι μόνο η οπαδική βία που ε, χειριζόμαστε. Είναι και άλλοι στρατηγικοί στόχοι, όπως η απειλή της τρομοκρατίας, η πρόκληση μεγάλη του μεταναστευτικού, τα τροχαία δυστυχήματα, και οπωσδήποτε το, το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, ο σκοπός μου είναι να βελτιώσω την αστυνομία. Δεν έχω σκεφτεί την παρέντηση. Όντω, δεν είναι μόνο τα επεισόδια δουλειά τη αστυνομία και το τι θα κάνει κάθε Σαββατοκύριακο. Φυσικά έρχεται άλλο ένα πονοκέφαλο και προβληματισμό για το μνημόσυνο του Γεώργιου Γρήβα Διγενή την Κυριακή. Ακριβώ. Πραγματικά στο αρχηγείο κάνουν αισκήσει από χάρτου για το μνημόσυνο τη Κυριακή και αυτό αφού πληροφορίε αναφέρουν η Κίτα πω στη Λεμεσό θα βρεθούν άτομα και από άλλε επαρχίε. Ήδη αστυνομικοί άλλων επαρχιών ενημερώθηκαν πω την Κυριακή θα βρεθούν στη Λεμεσό στο πλαίσιο των μέτρων με την επιχείρηση να χαρακτηρίζεται υψηλού κινδύνου. Αλλά Νικήτα δεν λέει κάτι αυτό, αφού υψηλού κινδύνου ήταν και ο χθεσινό Τώρα, είχαμε και εξέλιξη σε ένα άλλο παιχνίδι που διακόπη και περιμένουμε την απόφαση του αθλητικού δικαστή. Μια σύλληψη τελικά του σωστού αντόμου. Ακριβώ στη σύλληψη 24χρονου για το περιστατικό με τη ρήψη κροτίδα στο Νέα Σαλαμίνα Αποέλ, όπου είχε τραυματιστεί ποδοσφαιριστή, προχώρησα το μεσημέρι αρχέ. Ο νεαρό αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον δικαστηρίου. Να υπενθυμίσουμε ότι προημερών οι ανακριτέ είχαν συλλάβει μετά από μπέρδεμα συγγενικό του πρόσωπο, 22 ετών, το οποίο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερο. Κλείνοντα, Νικήτα, να αναφέρω μόνο αυτό. Το στίχημα πλέον των διοκτικών αρχών δεν είναι να βρουν του υπέτειου. Αυτό το είδαμε και σε άλλα επεισόδια. Το στίχημα τώρα τη πολιτεία είναι να πείσει τόσο το ανήλικο κοριτσάκι που τραυματίστηκε χθε να νιώσει ασφάλεια να πάει ξανά στο γήπεδο. Αλλά και τα δεκάδε άλλα παιδιά που είδαν τις χθεσινές εικόνες όπως αυτή που βλέπουμε τώρα και σίγουρα μόνο στο γήπεδο δεν θα θέλουν να πάνε. Ας καταφέρει επιτέλους η πολιτεία να κάνει τα γήπεδα μια έξοδο για γονείς με παιδιά και όχι σε αυτά που πηγαίνουν οι λίγοι με τους αγνούς φιλάθλους να βλέπουν από την τηλεόραση την αγαπημένη τους ομάδα.